9 και 4 πρώτα λεπτά. Φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στον ραδιοφωνικό αέρα του Alpha News 95,5 και έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του Alpha News το φίλο πρώτα απ' όλα, τον Γιώργο τον Κασαπίδη, συγγραφέας, φωτογράφος, από τους πιο γνωστούς δραμηνούς, έτσι, ο Γιώργος ο Κασαπίδης, για να κάνουμε μια κουβέντα για το νέο του βιβλίο, Ο Φωτεινότερος Φακός του Κόσμου. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ. Είχαμε καιρό να βρεθούμε από κοντά. Πάρα πολύ καιρό. Έγινε η παρουσίαση του βιβλίου πριν από λίγες ημέρες, τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος. Τη Δευτέρα που μας πέρασε. Έτσι. Και έτσι να πούμε κάποια πράγματα για το βιβλίο. Είναι μια νέα προσπάθεια η οποία έχει να κάνει. Είναι εντελώς διαφορετική από τα προηγούμενα. Παράλληλα όμως συνδέεται και με τα προηγούμενα. Ναι, θα έλεγα ότι είναι αμυγός διηγήματα. Μέχρι τώρα έχω ασχοληθεί περισσότερο με την ποιήση, αν και το πρώτο μου εκδοθέν βιβλίο ήταν ποιήματα, ας πούμε, με διηγηματική μορφή ή διηγήματα με ποιητική φαντασία, μπορώ να το πω. Mm. Όμως εδώ έχουμε αμυγός διηγήματα που οι ήρωες είναι καθημερινοί οι άνθρωποι, κινούνται μέσα στη ζωή, στην καθημερινότητα. Βέβαια και εδώ υπάρχει το στοιχείο της πίσω, όπως λένε κάποιοι, αυτό που η μετάβαση από την καθημερινότητα και από το πολύ λογικό στο μεταφυσικό ή στο φαντασιακό, στο ονειρικό, ναι, που έχει σχέση περισσότερο με την ποίηση. Έχουν να κάνουν αυτά τα διηγήματα με δικά σου βιώματα, ας πούμε, με δράμα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τα περισσότερα διηγήματα έχουν ως αφορμή τη δράμα ή ο τόπος είναι η δράμα. Και αναφέρεται και μέσα. Αναφέρεται πολλές φορές. Εδώ έρχεται και ο Τσε Γκεβάρα και πίνει καφέ στην κεντρική πλατεία της δράμας. Μάλιστα, ναι. Γενικώς συνομιλούν ζωντανοί με πεθαμένους. Όλοι είναι ζωντανοί μέσα στο βιβλίο. Υπάρχουν και άλλες πόλεις που η Καβάλα, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, ναι, μέχρι και το Δουβλίνο, αλλά πάντα η δράμα είναι από πίσω, γιατί γράφει ένας δραμηνός με βιώματα από, ναι, εδώ. Εγώ, ναι, γεννήθηκα στον Αμπελόκηπο της δράμας, στις Αλάνες κλπ. Όλα αυτά υπάρχουν εκεί. Είναι για ποια εποχή μιλάμε τώρα? Είναι στη σύγχρονη εποχή, δεκαετία, ας πούμε, 70, 80, 90, για πέρα. Κυρίως, ας πούμε, 80, 90, αλλά έρχονται μέχρι το σήμερα. Και όλα τείνουν, ας πούμε, στο σήμερα. Γιατί τα θέματα που θίγει το βιβλίο, εκτός από την. Είναι τα βασικά θέματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Δηλαδή, θίγει θέματα του έρωτα, το θάνατο, τη μοναξιά, ναι, κυρίως. Την μποριά και άλλα ζητήματα σύγχρονα, ας πούμε, όπως είναι ο ρατσισμός, οι φυλετικές διακρίσεις και άλλα πολλά θέματα που αφορούν. Αυτός που θα το διαβάσει, δηλαδή, ουσιαστικά το βιβλίο, θα έχει θύμησες από τη δεκαετία του 80 και μπορεί να θυμηθεί και δικά του στοιχεία και δικά του βιώματα. Ναι, έτσι, και πολλά τόποι αναφέρονται, ναι, μαγαζιά που έχουν κλείσει τώρα, όπως το Σαλούν, όπως και άλλα. Κάτσε, αναφέρεσαι και σε ονόματα, ας και πούμε. Σε ονόματα. Α, και σε ονόματα, δηλαδή, και σε ανθρώπους, δηλαδή, εκείνης της εποχής. Τι μου λες τώρα, μάλιστα. Πολλές φορές, βέβαια, για να εξυπηρετεί την ιστορία, χρησιμοποιώ και τις οδούς και τοπονύμια και οτιδήποτε για να γίνει απολύτως ρεαλιστική αφήγηση. Κάποια στιγμή όμως μπορεί να ξεφύγει αυτό και να πάει εντελώς αλλού για να εξυπηρετήσει την ιστορία. Είναι ένας σύγχρονος τρόπος γραφής παρόλα αυτά, ναι, 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 αλλά με στοιχεία και από την καθημερινότητα που ζούμε. Mm-hmm. Και φυσικά υπάρχουν βιώματα προσωπικά, υπάρχουν αληθινές ιστορίες, αλλά και πάρα πολύ μυθοπλάσια. Τώρα, είναι διηγήματα, έτσι. Ναι. Είναι το 7ο συνολικά δικό σου βιβλίο, ναι, αλλά τα προηγούμενα βιβλία ήταν αμυγός ποιήση. Κυρίως ποιητικά, ναι. Ναι. Ποια είναι η διαφορά τώρα, ρε παιδί μου, στη γραφή, ας πούμε? Η ποιήση έχει συγκεκριμένους, ας πούμε, ναι, κανόνες και ρυθμούς. Ναι. Δεν μπορείς να ξεφύγεις πάρα πολύ, ναι, ούτε να πεις την ιστορία όπως ακριβώς θέλεις. Είναι λίγο, να σου το πω, πιο αφηρημένο είδος γραφής. Μιλάει για τα ίδια πράγματα, αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Δεν μπορούσα, ας πούμε, την ιστορία του παππού μου την έχω γράψει 2 φορές ποιητικά, αλλά στην ουσία δεν είπα την ιστορία του παππού μου όπως μου τη διηγήθηκε, ας πούμε, ο ίδιος μέσω, ναι, της, ναι, μάνας μου σε μετάφραση, γιατί, ναι, μιλούσε, ναι, μόνο τουρκικά. Και έπρεπε να την πω έτσι πολύ ρεαλιστικά και τελικά κατάφερα να το κάνω αφού πέθανε και μετά και το συναντάω πεθαμένο και μιλάμε κανονικά στα ελληνικά και λέμε την ιστορία έστω περιεκτικά, αλλά όπως την έζησε από το 22 μέχρι τώρα, μέχρι τα τελευταία του χρόνια. Ναι. Γιώργο, πάντοτε ήθελα να σε ρωτήσω, ποια είναι στην ποίηση, ας πούμε, έτσι, είναι καλό ποίημα?
ή δεν είναι καλό ποίημα. Πώς αυτό μπορεί να οριστεί, το καλό και το κακό, το ωραίο και το μη ωραίο, ας πούμε? Σε όλη την τέχνη δεν ορίζεται αυτό, δεν με, ορίζεται με κανόνες. Κοίταξε, αν εσύ έχεις... Εσύ έχεις πάρει και βραβεία, έτσι, ναι, πάνω στην πίεση. Γι' αυτό ρωτάω εσένα, ας πούμε, πώς βραβεύτηκε, ποια είναι τα κριτήρια δηλαδή του να βραβευτεί ένα έργο, ας πούμε. Καταρχήν αυτό που διαβάζεις να σε συγκινεί και να σου δίνει κάποια ρεθίσματα, να σε πιάνει από κάπου, ναι, παιδί, ναι, μου, ναι, να ταυτίζεσαι μαζί του, να μπορείς... Η γλώσσα μετά είναι ένα δυνατό στοιχείο, δηλαδή το πώς χειρίζεσαι τη γλώσσα, ο ρυθμός, πολλά πράγματα είναι, και βέβαια και ο ίδιος πρέπει να είσαι στην ποιήση, πρέπει να είσαι και κάπως λίγο πιο επαρκής αναγνώστης, να έχεις μπει στους κώδικες αυτούς κλπ. Στην πεζογραφία δεν χρειάζεται. Αυτό το βιβλίο δεν έχει καμία, ας πούμε, το καινούριο, καμία δυσκολία. Μπορεί ο πιο απλός αναγνώστης, και ένας που δεν έχει διαβάσει καθόλου, αλλά και ένας πολύ ειδικός. Στην ποιήση πρέπει να είσαι λίγο μοιημένος, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Ναι, δηλαδή δεν μπορείς, βέβαια, ας πούμε, δεν μπορείς να πιάσεις το ποίημα του Σεφέρη, του Καβάφη, χωρίς βοήθειες, χωρίς αυτά, χωρίς ποτέ να έχεις αγγίξει κάτι. Ναι. Μπορείς όμως να μπεις στην ατμόσφαιρα, ναι, πάλι, ναι, 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 χωρίς όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι τα συναισθήματα, ναι, τα οποία σου δημιουργεί. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, διαβάζω Καβάφη και αισθάνομαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάτι. Αισθάνομαι κάτι. Μπαίνω δηλαδή στον ψυχισμό του Καβάφη στο βαθμό που μπορώ. Το πρώτο ποίημα που εγώ στο σχολείο, ας πούμε, ναι, δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που γινόταν και λοιπά, και κάνω κάποια πράγματα που για μένα ήταν τότε παροχημένα, ακόμα που τότε που ήμουν 17 χρονών. Όταν διάβασα το πρώτο ποίημα του Καβάφη, «Απολύπειν ο Θεός Αντώνιο», ναι, το οποίο δεν κοίταξα τι λέει ακριβώς, ούτε το δείγμα, αλλά μπήκα σε αυτό, και λέγε ο Βαλτινός, λέει ότι ο Καβάφης είναι σκηνοθέτης. Μπήκα μέσα στα σκηνικά, στην ατμόσφαιρα του ποίηματος. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ και μετά έψαξα τα υπόλοιπα πράγματα. Ναι. Όπως και όταν γράφουμε, πρώτα γράφουμε και μετά, ναι, αναλύουμε. Ναι. Αλλιώς είναι λάθος τρόπος. Ναι. Τώρα το βιβλίο αυτό πόσα διηγήματα έχει? Έχει 20 διηγήματα, 19 είναι αναγράφεις. Ναι, ναι. Και πόσο καιρό, ας πούμε, σου πήρε για να το γράψεις? Πάρα πολύ, επειδή ξέρεις κάνω και μια δουλειά, ναι, πολύ, βέβαια, δύσκολη, ναι, 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 και αυτή χρονοβόρα. Είχαν ξεκινήσει από το 2007-2008 μέχρι το 2016. Οι δημοσιεύσεις τα περιοδικά, τα 10 τουλάχιστον, έχουν δημοσιευτεί από το 2016 μέχρι το 2021. Και 3 χρόνια έγινε μέχρι να εκδοθεί, έπεσε μέσα στην πανδημία. Δηλαδή, ναι, περιπέτεια ολόκληρη. Ναι. Ήθελε έναν. Δηλαδή, διάβασες πιο μπροστά, ας πούμε, για να γράψεις, ή ξεκίνησες, ναι, έτσι? Αυτό το κομμάτι δεν το ήξερα τόσο καλά. Ναι, διάβαζα πολύ, ναι, ποιήση, και βέβαια τη μικρή φόρμα την ήξερα από την ποιήση, και είχα διαβάσει και πολλά διηγήματα. Έχουμε και εδώ ένα πολύ καλό διηγηματογράφο, τον Βασίλη τον Τζιαβούση. Έχουμε σε όλη την Ελλάδα, επίσης, ξεκινώντας από τον Βυζινό και τον Παπαδιαμάντη, ναι, στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη παράδοση και πολύ καλούς. Έχουμε τον Δημητρίου, τον Σκαμπαρδόνη και άλλους πολλούς, ναι, στην Ελλάδα. Ναι. Όμως αναγκάστηκα τώρα να πάω σε όλη την σύγχρονη διηγηματογραφία, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διάβασα πάρα πολύ για να μπορέσω να αποκτήσω λίγο μια γνώση, ας πούμε, πάνω στις τεχνικές, πάνω σε αυτά τα οποία πάλι... Διδάσκεται αυτό? Όχι. Δηλαδή η τεχνική, ας πούμε, του να γράψεις, ξέρω εγώ, μυθιστόρημα ή διήγημα, διδάσκεται? Θεωρητικά λένε ότι διδάσκονται όλα αυτά περί δημιουργικής γραφής. Είναι και, ναι, λίγο, πράγμα, ξέρεις, ναι, ένα κόλπο για να πάρουν κάποια χρήματα. Εντάξει, ναι, είναι, κάποιους τους βοηθάει αυτό, αλλά, ναι, στην ουσία μόνο σου θα ψάξεις, μόνο σου θα κάνεις. Δεν μπορεί με κανόνες να γράψεις κάτι. Και επίσης εδώ λένε τι τεχνική χρησιμοποιήσεις. Το κάθε διήγημα έχει σχεδόν διαφορετική τεχνική, γιατί ξεκινάς σε μια ιστορία, έχεις κάτι στο μυαλό σου, αλλά μετά η ίδια ιστορία σε πάει από εδώ από εκεί, οι ήρωες μπαίνουν στο πετσί των ηρώων, ναι, ναι, οπότε ανάλογα με το συγκεκριμένο κομμάτι λειτουργείς και εσύ. Δεν είναι... Έχει και μυθοπλασία μέσα, έτσι? Οι περισσότεροι είναι μυθοπλασία. Τα οποία βεβαίως στηρίζονται, έχει και πραγματικά γεγονότα, αλλά, ναι, τα έχεις διανθίσει, ναι, εσύ, ναι, από, ναι, ό,τι κατάλαβα εγώ, με δικά σου έτσι. Αλλομπλέκονται αυτά τόσο, ναι, που, ναι, δεν ξέρεις και εσύ ο ίδιος που μετά, αν ποια είναι η αλήθεια. Το θέμα είναι αυτό που γράφεις να είναι πιστικό. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτός που το διαβάζει να λέει, να είναι το, γιατί και η ζωή μας έχει μέσα στο ρεαλισμό της τόσο παράλογα στοιχεία, ναι, που είναι, θεωρούνται, ας πούμε, απίστευτα, και όμως συμβαίνουν. Ναι. Άρα το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Τώρα, γιατί διηγήματα και όχι μυθιστόρημα, ας πούμε?
Ο Μπόρχες που εγώ αγαπώ πάρα πολύ και είναι και στο μότο της συλλογής και σε κάποια διηγήματα αναφέρεται ρητά, έλεγε ότι αν κάτι μπορείς να το γράψεις σε 4-5 σελίδες, γιατί να το γράψεις σε 500. Mm. Όλα τα θεωρούνται, ας πούμε, φλουέρες. Είναι υπερβολή αυτό, όμως η μικρή φόρμα είναι... μπορεί μέσα σε λίγες σελίδες να σου δώσει πάρα πολλά πράγματα και δεν σηκώνει φλιαρίες ούτε τίποτα, παραγεμίσματα. Οπότε είναι ένα είδος πολύ πιο δύσκολο, όπως και η ποίηση. Το μυθιστόρημα μπορείς να πλατιάσεις από εδώ, να πας σωστά, από εκεί. Σωστά. Δεν λέω ότι δεν είναι κάτι καλό. Τα πολύ καλά βιβλία δεν έχει σημασία πώς θα τα γράψεις. Άλλο μπορεί να έχει μια εκτενή φόρμα. Εγώ ακόμα δεν έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία, αν και έχω στο σπίτι ένα σκαρίφημα για κάποιο μυθιστόρημα ή νουβέλα. Mm-hmm. Θα βγει αναλόγως. Ναι. Με τα κέφια που λένε και τον χρόνο και λένε. Ναι. Έχω ακούσει ότι είναι πιο δύσκολο το μυθιστόρημα από ότι το διήγημα, αλλά έχω την εντύπωση. Φαίνεται ότι είναι ότι φαίνεται. Δύσκολο και εκείνο. Ναι. Γιατί πρέπει να κάνεις μια δομή κλπ. Είναι σαν να λέμε μια κινηματογραφική ταινία μεγάλου μήκους. Άρα στο μοντάζ και στο τέτοιο θέλεις πάρα πολύ δουλειά. Ναι, αλλά εδώ όμως λειτουργείς αφαιρετικά. Πρέπει να λειτουργείς αφαιρετικά. Δηλαδή μέσα σε 5 σελίδες πρέπει να ολοκληρώσεις τη σκέψη. Εδώ, αν αποτύχει το πέταξε στο μυθιστόρημα, μπορείς να διαβάσεις πολλές σελίδες καλές, κάπου να πλατιάσεις, να το ξαναβρεις κλπ. Κάπου το σώζεις. Εδώ δεν έχει. Ναι. Είναι σαν κάτι στιγμιαίο. Όπως λέμε, μια φωτογραφία την έβγαλες καλή, δεν την έβγαλες. Τέλος, δεν μπορεί να κάνεις μετά από πολλές επεμβάσεις. Ναι. Να κόψεις, να ράψεις. Δεν έχει. Mm-hmm. Ό,τι έκανες, αυτό φαίνεται. Υπάρχει φωτογραφία μέσα. Γιατί πρέπει να πούμε ότι εσύ είσαι πρώτα γνωστός στη Δράμα ως ένας από τους. Ναι, έτσι. Από τους πιο γνωστούς φωτογράφους. Πιστεύω ότι η φωτογραφία και η ασπρόμαυρη που έκανα παλιά και τώρα έχει πολύ μεγάλη σχέση κυρίως και με τον κινηματογράφο, την κινηματογραφική γραφή και με την ποίηση που είναι έτσι αφαιρετική. Ναι. Καλά και ο τίτλος, έτσι, ο φωτεινότερος φακός του κόσμου... Σε προειδεάζει. Είχα ζηλέψει ανθρώπους που ενώ δεν ήταν φωτογράφοι είχαν γράψει καταπληκτικά πράγματα με αφορμή μια φωτογραφία ή κάποιο γεγονός που είχε αφορμή τη φωτογραφία. Και ήθελα και εγώ, το είχα κάνει έτσι ασυναίσθητα, ας πούμε, σε πολλά διηγήματα και ξαφνικά το είδα και μετά επέλεξα και εγώ μέσα στις ιστορίες να υπάρχει πάντα... μια φωτογραφία ως αφορμή για κάποια γεγονότα ή να παίζει ρόλο πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα. Γι' αυτό στις περισσότερες ιστορίες, πάνω από τις μισές, έχει σχέση με φωτογραφία, με φακό. Με δικές σου φωτογραφίες. Όχι, με φωτογραφίες των ηρώων. Μπορεί να είναι στον τοίχο, μπορεί κάποια φωτογραφία να παίζει ρόλο. Υπάρχει όμως το στοιχείο της φωτογραφίας, δηλαδή. Υπάρχει όπως και στον τίτλο, όλο αυτό το διήγημα που είναι πρωτοπρόσωπη αφήγηση από γυναίκα. Ναι. Από γυναίκα είναι. Από έτσι, γυναίκα, μάλιστα. Το ένα το συγκεκριμένο. Ναι. Όπου είναι μια γυναίκα, η call girl, η οποία είναι με τον εραστή της, ο οποίος είναι και λίγο δυνάστης κλπ. Αλλά αυτός έχει σχέση με τη φωτογραφία. Το μόνο του καλό στοιχείο είναι αυτό. Και τελικά, αφού τραβάει τα χίλια μύρια, του κάνει δώρο αυτό το φωτεινότερο φακό του κόσμου, που είναι. Ο πιο φωτεινός, βλέπεις από εκεί μέσα πιο φωτεινά, αλλά εδώ λειτουργεί και συμβολικά, γιατί μέσα σε αυτό το φακό όταν το δίνει, μέσα σε αυτό το γυαλί βλέπει και όλη την προηγούμενη ζωή, τη δύσκολη και του ήρωα, του άντρα, και έτσι λειτουργεί. Αλλά είναι πίσω από το φακό πάντα με το φίλτρο ο φωτογράφος βλέπει με το δικό του βλέμμα τα πράγματα, και ο αναγνώστης τώρα με τις δικές του προσωπικές εμπειρίες βλέπει και αυτός τα πράγματα με το δικό του φίλτρο. Ναι. Ποιος είναι ο αφηγητής ουσιαστικά, είσαι εσύ, είναι σε τι πρόσωπο είναι γραμμένα τα διηγήματα? Τα περισσότερα διηγήματα είναι στο πρώτο πρόσωπο, μιλάνε οι ίδιοι ήρωες. Ναι. Και ο ήρωας είσαι εσύ, είναι άντρας, είναι ένας, είναι γυναίκα? Περισσότεροι είναι άντρες, αλλά υπάρχουν και οι γυναίκες. Υπάρχουν και 2-3 διηγήματα που είναι. Αλλά είναι σε πρώτο πρόσωπο. Είναι και σε τρίτο πρόσωπο. Και ο συγγραφέας σε κάποια επεμβαίνει, ας πούμε, αλλά διακριτικά ή με τρόπο που να έχει σχέση με τη διαδικασία της γραφής. Αλλά περισσότερο εδώ ήθελα να μιλήσουν οι ίδιοι ήρωες με τη δική μου, ας πούμε, μικρές παρεμβάσεις, και μάλιστα με άμεσο προφορικό λόγο, με ζωντανούς διαλόγους. Γι' αυτό ίσως το βιβλίο, δεν ήξερα για ποιο λόγο πέτυχε να μιλήσει κατευθείαν στην καρδιά των ανθρώπων και να λένε όλοι ότι ναι, αυτό είναι ένα βιβλίο. Και με χιούμορ, παρότι αναφέρεται και σε τραγικά γεγονότα
και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Γράφεις δηλαδή τώρα και την ιστορία του παππού σου εδώ πέρα, γιατί μου ναι, είπες... αυτή είναι η πιο πραγματική. Ναι, το σκηνικό ναι. Βέβαια που διαδραματίζεται. Ναι, ναι. Όπου είναι... μιλάει σε πρώτο πρόσωπο παππού σου, ας πούμε. Όχι, εκεί κάνουμε διάλογο. Εγώ μιλάω έτσι, και αυτός ρωτάμε, απαντάμε, μιλάμε για γεγονότα και τέτοια που έζησε από την Τουρκία μέχρι την Ελλάδα. Μάλιστα. Και έχει και άλλες ιστορίες φυσικά πολύ πιο σύγχρονες, στο αστικό τοπίο που πάλι υπάρχουν ήρωες. Και σε όλα αυτά περνάει το συγκεκριμένο μήνυμα. Το μήνυμα του κάθε διηγήματος, αυτό ναι. Εννοώ, έτσι. Γιατί εντάξει, μήνυμα και δίδαγμα δεν υπάρχουν στη λογοτεχνία. Καλοί, κακοί, αυτοί όλοι συμμετέχουν και από εκεί και πέρα, όπως και στη ζωή, ο καθένας διαβάζει και βγάζει τα συμπεράσματα. Περνάς όμως εσύ ως συγγραφέας αυτό το οποίο θέλεις να περάσεις, έτσι. Ναι, όχι. Εμέσως βέβαια. Όχι όμως κουνώντας το δάχτυλο ή δίνοντας κατεύθυνση. Εγώ παραθέτω τα γεγονότα με το δικό μου τρόπο ή με τον τρόπο που θα ήθελα, των ηρώων κλπ. Σίγουρα όμως ότι υπάρχει μια τέτοια, οι θέσεις του συγγραφέα και κάποια άλλα πράγματα υπάρχουν. Καλά, αυτό δεν μπορείς να το βγάλεις. Δεν μπορώ να το βγάλω. Έτσι άλλως περνάνε πάντου και στο λόγο περνάνε πάντου. Δηλαδή γι' αυτό ήθελα να έχει το βιβλίο και πολλοί άνθρωποι πια φιλότιμοι και μέσα σε όλα τα στραβά που βιώνουμε. Και επίσης και μία. Και το χιούμορ και όλα αυτά και ο σαρκασμός και η σάτυρα ακόμα και στις πολιτικές καταστάσεις και στις κοινωνικές πρέπει να υπάρχει, γιατί αυτή είναι η ζωή μας. Έτσι έχουμε μάθει να ζούμε και πρέπει να προσπερνάμε και τα γεγονότα. Υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορείς να τα αποφύγεις, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή, να μπορέσουμε να ζήσουμε, να επιβιώσουμε σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Και ο φωτεινότερος φακός του κόσμου είναι και μια διέξοδος, ως βιβλίο, ως ανάγνωση, ως τρόπος. Και αφήνει και κάτι αισιόδοξο προς το τέλος, γιατί δεν είναι όλα μαύρα πάντα. Σίγουρα, έτσι είναι. Γιώργο, να πούμε πριν κλείσουμε την ενδιαφέρουσα αυτή κουβέντα μας για το βιβλίο. Πού μπορεί να το βρει ο αναγνώστης, έτσι, πού είναι τυπωμένος, ποιος είναι ο εκδοτικός οίκος? Ο εκδοτικός οίκος είναι ο Εύμαρος. Μικρός εκδοτικός οίκος, αλλά πολύ δραστήριος στην Αθήνα. Υπάρχει σε όλες τις αλυσίδες, στις μεγάλες πόλεις, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα. Και εδώ στη Δράμα υπάρχει σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Μπορεί να το βρει στα βιβλιοπωλεία που έχουν βιβλία, έτσι, όχι στα χαρτοπωλεία. Ναι, εντάξει. Και μπορεί να το παραγγείλει από οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο, από οποιοδήποτε πόλη και να το στείλουν. Και μέσω ίντερνετ και διαδικτύου και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα πλέον τα πράγματα έχουν... Τα πράγματα είναι πολύ εύκολο και το έχουν πάρει και πολλοί και μας στέλνουν από άλλες πόλεις ότι έχουν διαβάσει το βιβλίο και είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό για μένα και για τη συνέχεια και... Μακάρι να υπάρχει συνέχεια. Τώρα είπες ότι έχεις κάτι. Έχω έτοιμα και πολλά διηγήματα. Έχω και έτοιμη ποιητική συλλογή. Απλά θα βρουν τον χρόνο τους στη σειρά τους. Γιατί όλα θέλουν δουλειά. Αυτά είναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και το σταθμό και εσάς. Να πάει καλά και αυτό το βιβλίο που θα πάει. Δηλαδή, αν και... Ήδη έχει 4-5 μήνες που κυκλοφορεί και σε πωλήσεις πάει καλά. Και κυρίως σε γνώμες έχουν γραφτεί κριτικές. Έχει γίνει. Τι να πω, και από το πρωί. Διάβασα και μια κριτική πρόσφατη τώρα του. Κριτική, τέλος πάντων, του Βασίλη του Τσιαμπούση, για τον οποίο μίλησε πριν από λίγο. Μια ανάρτηση. Ένα σχόλιο, για μένα είναι πολύ τιμητικό. Του άρεσε πάρα πολύ. Το οποίο βέβαια ήταν περισσότερο από συνάδελφο σε συνάδελφο, έτσι. Από συγγραφέα προς συγγραφέα. Αυτό είναι το πιο τέτοιο. Γιατί συνήθως δεν υπάρχει γενεοδορία από του. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω πάρα πολλού. Και τώρα ανέβασε ένα άλλο φίλο συγγραφέα που το. Ούτε πρόλαβα να το δω το πρωί, ας πούμε, από την Αλληστράτη. Δηλαδή, συνεχώς με εκπλήσει το γεγονός. Αυτό σε χαροποιεί κιόλας, έτσι δεν είναι? Γιατί όταν ο άλλος, ακόμη και αρνητικό, όταν είναι το σχόλιο. Περιμένω και κάποιο αρνητικό. Και η σιωπή κάποιων που έπρεπε να γράψουν, η χειρή σιωπή, είναι και αυτή ένα θετικό πρόσημο για το βιβλίο. Εγώ δεν είμαι ανοιχτό σε όλα, δεν υπάρχει. Έτσι. Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.